Είμαστε η καλλιτεχνική ομάδα Fire Art. Έχουμε 4 χρόνια ζωής μέχρι τώρα. Η δημιουργία αυτή της ομάδας θεωρούμε ότι ήταν ανάγκη των καιρών. Ως καλλιτέχνες, ως εικαστικοί καταρχήν, νιώσαμε την ανάγκη να συναντηθούμε μεταξύ μας και να επικοινωνήσουμε με το κοινό, να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας πάνω στον τρόπο που ζούμε. Να δώσουμε στην τέχνη αυτό που λέμε κοινωνικό ρόλο. Θα μπορούσα να πω ότι ο στόχος μας είναι να κάνουμε προοδευτική τέχνη, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί πια σε τόσα συμφραζόμενα αυτός ο όρος, που δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στην ουσία αυτό που ζητάμε είναι να κάνουμε τέχνη που θα βοηθάει τον άνθρωπο να βελτιώσει τη ζωή του. Δηλαδή, να προβληματιστεί πάνω σε αυτά που του συμβαίνουν, να καταδείξουμε τα κακώς κείμενα, να τον βοηθήσουμε να σκεφτεί πάνω στις αιτίες και ιδανικά να δράσει, να πάρει αφορμή από όλη αυτή την αναζήτηση και να αποφασίσει στη ζωή του να κάνει πράγματα για να κάνει αυτόν τον κόσμο καλύτερο. Θεωρούμε ότι οι καλλιτέχνες έχουν αυτό το τεράστιο χρέος απέναντι στην κοινωνία. Και σε αυτή τη βάση καλούμε και όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες και όλες τις άλλες μορφές τέχνης να συσπηρωθούν μαζί μας και να παλέψουμε για αυτό το σκοπό. Η ομάδα ξεκίνησε με λίγα άτομα εικαστικούς, αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 30, συσπηρώνονται γύρω μας μουσικοί, άνθρωποι του θεάτρου, από όλες τις μορφές τέχνης γενικότερα. Ξεκινήσαμε με θέματα όπως το προσφυγικό, η πολιτική κράτηση. Στον καιρό της πανδημίας προσπαθήσαμε να προβληματίσουμε τον κόσμο πάνω στο πώς χρησιμοποιήθηκε πολιτικά η πανδημία και ο εγκλισμός. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σας με το θέμα του πολέμου. Δεν ήταν δυνατό να μας αφήσει ασυγκίνητους το γεγονός ότι εδώ πολύ κοντά μας ξέσπασε ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία, το ότι από πολύ καιρό υπάρχει μεγάλη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σκεφτήκαμε ότι οι γείτονές μας, οι Τούρκοι καλλιτέχνες, θα ήταν ο καλύτερος συνεργάτης για να κάνουμε μία έκθεση και μία εκδήλωση που να αφορά τον πόλεμο. Και εδώ στόχος μας είναι να προβληματίσουμε πάνω στις αιτίες, γιατί και στις δύο χώρες μας ακούγονται διάφορα για τον πόλεμο. Για τους πολέμους γενικότερα. Ότι τους κάνουν τρελοί, για παράδειγμα. Ότι τα έχετε ακούσει κι εσείς, διάφορα. Δυστυχώς οι αιτίες είναι πάντα ίδιες, κρύβονται από πίσω το μοίρασμα των αγορών, το μοίρασμα των αγωγών της ενέργειας κτλ. Εμείς μέσα από τα έργα μας προσπαθούμε να προβληματίσουμε πάνω σε αυτό, να δείξουμε τις συνέπειες των πολέμων, να δείξουμε πώς οι λαοί μας και οι Τούρκοι και οι Έλληνες από τις ίδιες αιτίες υποφέρουν, με τον ίδιο τρόπο ζούνε. Και από εκεί και πέρα μένει σε εσάς να αποφασίσετε τι θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Η έκθεση ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια συνεργασία με το Ναζίμ Χικμέτ, το πολιτιστικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη. Δείξαμε την έκθεση εκεί το καλοκαίρι. Τη φέραμε στη συνέχεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε και αλλού, σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες αν είναι δυνατόν. Και στο πέρασμά της η έκθεση να συσπηρώνει καλλιτέχνες, να πλουτίζεται, να μεγαλώνει, να γίνεται ένα κύμα, δηλαδή. Αυτές είναι οι προθέσεις μας. Κατά πόσο φυσικά τα έργα εκπληρώνουν τις προθέσεις, είναι εκεί ο δικός σας ρόλος να μας πείτε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και μία performance. Είναι μία συλλογική δουλειά. Ο τίτλος performance είναι το κουτί. Η ιδέα πίσω από το κουτί είναι η εξής. Ο άνθρωπος σήμερα πιέζεται από πάρα πολλά πράγματα, από τις συνθήκες εργασίας του, από τις συνθήκες στο σπίτι, από την υγεία, από τον πόλεμο. Χίλια πράγματα τον φέρνουν σε αδιέξοδο, τον εγκλωβίζουν και θεωρεί ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Προσπαθεί να βρει μόνος του λύσεις και δεν τα καταφέρνει. Την απάντηση πάλι θέλουμε να τη δώσει το κοινό. Γι' αυτό και η performance που θα δείτε είναι διαδραστική.